Ένα πραγματικό στήριγμα για τις μετακινήσεις τους απέκτησαν σήμερα τα άτομα με αναπηρία στο Ηράκλειο. Μετά από πολλές προσπάθειες από το Νομαρχιακό Σωματείο ΑΜΕΑ, εξασφαλίστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 50 εκατομμύρια ευρώ, με τα οποία αγοράστηκαν 2 ολοκένουργια αυτοκίνητα, τα οποία πλήρουν όλες τις προδιαγραφές για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες με τα αμαξιδιά τους. Είμαστε σήμερα εδώ για να δηλώσουμε τη στήριξή μας, προκειμένου όλοι οι άνθρωποι που βιώνουν τα δύσκολα, ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία, να νιώσουν την στήριξη της πολιτείας. Συγκεκριμένα αγοράστηκε ένα μεγάλο όχημα που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 3 άτομα με αμαξίδια, καθώς και ένα μικρότερο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 1 άτομο με αμαξίδιο και θα λειτουργεί ως βοηθητικό σε περιπτώσεις ανάγκης. Δικαίωμα να φύγουμε από εδώ και να πάμε στο Τζούζουρα, να πάμε στο Μακρυγιαλό, όχι στο Μακρυγιαλό γιατί σε άλλο νομό, πας περιπτώσει να πάμε στο νομό Ηρακλείου να μπορέσουμε να μεταφέρουμε ένα άπειρο άτομο ή να το πάμε, αν είναι μικρό σε σχολείο, σε ειδικό σχολείο ή αν είναι τραυματία, να κάνουμε τη δουλειά του ασθενοφόρου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο στόλος οχημάτων ΑΜΕΑ ενισχύθηκε και από ένα ακόμα όχημα το περασμένο καλοκαίρι, το οποίο αγοράστηκε με ίδια κονδύλια του σωματείου, ενώ από πριν υπήρχε ακόμα ένα αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ηρακλείου, Γιώργο Βιδάκη, για την εξασφάλιση των χρημάτων που απαιτήθηκαν, ήταν μεγάλη και συγκινητική η συμβολή και των απλών ανθρώπων. Ευχαριστώ πάλι, σας είπα, διότι βοήθησε όλος ο κόσμος και οι πολίτες. Πουλούσαμε λασία, ήρθανε, με αγκαλιάζανε, δίνανε το 1 ευρώ. Και το ένα αυτοκίνητο, το κάτω, το, α, δεν βλέπω καλά τώρα, ναι, το μεσαίο αυτό το άσπρο, το έχουν αγοράσει, ας πούμε, έχει αγοραστεί με λεφτά των πολιτών του Ηρακλείου.